Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Σήμερα έχουμε τράτα καπνιστό τόνο, προϊόν ελληνικότατο. Είναι το μόνο προϊόν που καπνίζεται στον κόσμο, προσέξτε, φυσικά, δηλαδή μέσα σε ξυλόφουρνο, όπως πρέπει να καπνίζουμε τα πράγματά μας κανονικά. Και σήμερα θα κάνουμε κεσαντίλια. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Τι είναι η κεσαντίλια, παιδιά μου? Στην ουσία είναι έτσι σαν τούρτα με στρώσεις που μέσα έχει γέμιση, έχει τόνο, το καπνιστό τόνο τράτα που θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο, πολύ ελαφρύ, Ελένη μου, πολύ δροσερό. Εδώ πέρα. Και είναι και πολύ ωραίο στολισμένο μέσα σε ένα ωραίο δίσκο. Δηλαδή το βγάζεις έτσι και κάνεις και την είναι μόστρα για να πάμε σου. Εκεί που θέλεις, να πάμε μαζί. Έτσι. Είδες. Εγώ τα σκέφτομαι όμως. Γι' αυτό και θέλω να μπω στη φωτογραφία που σας έχω ανεβάσει αυτήν εδώ στο Instagram, να δώσω τον πρώτο νικητή από τους 5 για να ξεκινήσουμε ωραία. Δηλαδή κάποιος ήδη να χοροπηδάει από χαρά. Όχι, δεν γίνεται, έχω πατήσει λάθος κουμπί. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, η πρώτη νικήτρια για να ξεκινήσουμε είναι η Δήμητρα Μαρίνου. Τη βλέπετε, κέρδισε. Μπράβο, Δημητρούλα μου. Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε. Λοιπόν, και εγώ φτιάξα ένα κρυθαρότο πάλι με καπνιστό τόνο, έτσι για να δώσουμε κι άλλη μία. Κρυθαρότο με καπνιστό και δεν μου έχει κάνει, νομίζω, ίσως και ποτέ κρυθαρότο. Ναι, νομίζω. Κάνε ένα κρυθαρότο. Είναι καλοκαιράκι, είναι ωραίο, ναι, με τίποτα θαλασσινό. Πραγματικά παίζει πάρα πολύ. Είναι πεντανόστιμο, εύκολο και πολύ, πολύ νόστιμο, αρέσει σε όλους. Ναι, με καπνιστό. Όμω χομυρίζει. Ναι, ναι. Είναι ωραίο αυτό. Θες να σου βάλω. Κάνε εσύ δουλειά και θα κάνω εγώ νοικοκυράη με δεξιά. Σου έχω εδώ κουταλάκι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα βάλω μέσα σε ένα μεγάλο μπολ γραβιέρα, έτσι γλυκιά, γιατί θέλουμε λίγο να το γλυκάνουμε το φαγητάκι μας. Θα βάλω μέσα γραβιερούλα, μαϊντανό ψιλοκομμένο. Δεν θέλω να τρελαθείτε και να παίξετε μαϊντανό πάρα πολύ ψιλοκομμένο. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ. Είναι ένα. Πες μου. Αλλά εγώ θα βάλω λίγο μαϊντανό από πάνω. Μου αρέσει ο ψιλοκομμένο μαϊντανός, ειδικά με τον τόνο πάρα πολύ. Και λίγο λαδάκι, θες και λεμονάκι από πάνω? Όχι, γιατί το μύρισα και κατάλαβα ότι είναι όλα ολόσωστα. Τέλεια. Λοιπόν. Η μύτη μου δουλεύει πολύ δυνατά. Σούπερ. Συνεχίζουμε λοιπόν και μέσα στο. Θέλετε. Μέσα στο μπολάκι μου θα βάλω μαγιονεζούλα. Άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε και μαγιονέζα light για να το κάνετε. Αυτό θα κάνει? Όχι, αυτό θα κάνω. Θα το κάνουμε. Μήπως το προλάβουμε να το κάνουμε άλλη μέρα? Είναι πολύ ωραίο αυτό. Σ' αρέσει, ε? Φανταστικό. Εντάξει, παιδιά, άλλη μέρα να το κάνουμε όμως. Είναι πολύ ωραίο. Εύκολο, και πολύ εύκολο. Απλό. Λοιπόν, μαγιονέζα μέσα. Και η τσαχπινιά που έχω βάλει και στο κρυθάρι μέσα είναι το σέλερι. Το σέλερι, να ξέρετε, ότι πάει πάρα πολύ με τα ψάρια, έτσι τα δίνει μια πιο καλοκαιρινή νότα, όπως και το φινόκιο. Και το έχω ψιλοκόψει πάρα πολύ, γιατί θέλω κάτι να γρατσανάτε, να γρατσανάει στο στόμα όσο το τρώτε το συγκεκριμένο, την κεσαντίκια, το σαντουιτσάκι, την τούρτα, μπορούμε να την πούμε όπως θέλουμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε, καλαμπόκι μέσα, βλέπετε, σας παίζω πολύ γίνητα. Βάλτε όσο θέλετε. Η συνταγή αυτή είναι ο καθένας όσο γουστάρει μπορεί να βάλει. Απλά να είστε λίγο πιο μαζεμένοι με το τυράκι. Έτσι μην μου το γεμίσετε τυρί και καλύψουμε τη γεύση του καπνιστού τόνου τράτα. Λοιπόν, ανακατεύουμε και ξύσμα από ένα λεμονάκι. Έχουμε ξαναπεί ότι το λεμόνι, η οξύτητα του lime μας δυναμώνει ακόμα περισσότερο τις γεύσεις και μας δίνει και μια αίσθηση φρεσκάδας. Έτσι. Για βάλε μου και εμένα λίγο εδώ από πάνω. Ευχαρίστω. Εδώ. Και δίνει και μία αίσθηση φρεσκάδας λοιπόν στο φαγητάκι μας. Και πάμε στο προϊόν που θα μου δώσει γεύση, έτσι, στην κεσαντίγια μας, στην τράτα. Ξέρεις, τώρα με το ψήμα από πάνω, πώς κι άλλο ανέβηκε. Αυτό είναι, γεύση, λέει, πολύ. Πάντα οι δυνατές γεύσεις έχουν την ιδιότητα. Μην το φοβάστε επειδή είναι μακαρονάκι το κρυθαράκι, το κρυθαρότο δηλαδή. Πραγματικά, εγώ το βάζω και στις μακαρονάδες μου, τα βάζω θαλασσινά. Πάντα, ό,τι και να κάνω, χωρίς τη μελομονιού δεν το βγάζω. Ναι, είναι αριστούργημα, καλά, πολύ. Καλά το κάνεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τράτα καπνιστό σολομό, ελληνικότατο προϊόν, πεντανόστιμο, πραγματικά. Καπνιστό σολομό, είπες. Τόνο, με συγχωρείς, έχεις δίκιο. Γιατί λέω το βγάλω και το σολομό. Έλεγα, θα μπερδευτώ κάποια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, καπνιστό τόνο, με συγχωρείτε, έχει δίκιο η Ελένη. Λοιπόν, ρίχνουμε το τονάκι μέσα, ωραίο, και με το λαδάκι του το θέλουμε αυτό, μέσα, ωραία, για να μας δώσει και άλλη γεύση. Ό,τι παιδιά μπορεί να μας δώσει γεύση. Πολύ ωραίο που τρώω. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Έκανα δαχτυλίδι εδώ πέρα με το προϊόν. Λοιπόν, να ανοίξω μια άλλη συσκευασία. Εδώ πέρα είσαι. Δύο συσκευασίες, μπορείτε να βάλετε και τρίτη συσκευασία. Όσοι θέλετε, παιδιά, πραγματικά το συγκεκριμένο προϊόν τράτα καπνιστός τόνος είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, φεύγουν αυτά στην άκρη. Λίγο αλατάκι, προσέξτε, λίγο αλατάκι, όχι πάρα πολύ. Πιπεράκι μπορείτε να βάλετε. Και μπορείτε να βάλετε και λίγο καυτερό, μπορείτε να ψιλοκόψετε και τσίλι αν θέλετε για να του δώσετε και λίγο μια καυτεράδα, μια ψάδα. Λοιπόν,
Ρίχνουμε εδώ πέρα και στο κρυθάρι που σου βάλα μπουκόβο μέσα. Το κάνα το κατάλαβε καθόλου. Όχι, σου βάλα λίγο. Όχι, εγώ σου βάλα λίγο. Τρώω μέσα στις καυτερές, στο στόμα κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι από αυτές που παθαίνουν. Ε. Θέλω πιο παραπάνω. Καλαμάκι, θέλεις. Εδώ είμαστε. Εδώ σου αγκώνεσαι. Εδώ. Όχι, είσαι Θεός. Έλα μου. Μη στο λερώσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα το έργο μας. Πάει στην άκρη αυτό. Έχω στρώσει λαδόκολλα σε ένα ταψί του φούρνου. Και παίρνω αραβική πίτα ή τορτίγια, ό,τι βρείτε και την απλώνω, κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Η τορτίγια καλή πάνω στο ταψάκι. Καλή είπα, με συγχωρείτε, το ξέχασα. Απλώνουμε. Γρηγόρης είναι πολύ πιστικός. Λοιπόν. Όπως πάντα. Έτσι. Απλώνουμε μία δόση από τη γέμισή μας στη μία τορτίγια. Επόμενη τορτίγια επάνω. Συνεχίζουμε το ίδιο τροπάριο, παιδιά. Επόμενη. Μπορείτε να βάλετε όσο στρώσεις θέλετε. Εγώ έχω βάλει από ό,τι βλέπω εδώ 1, 2, 3, 4, 5. Είναι μια χαρά για να μπορείτε και να τη φάτε. Έτσι, μην το κάνετε υπερβολικό και δεν μπορείτε μετά να το βάλετε στο στόμα σας. Εδώ πέρα είμαστε. Απλώνουμε. Συνεχίζουμε. Δεύτερη από πάνω. Θέλω να είστε κυμπάριδες με τη γέμιση, έτσι. Μην μου είστε φιδωλοί. Εδώ πέρα. Ανακατεύουμε. Και ρίχνουμε από πάνω. Τέλεια. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους, προσέξτε, θα σας πω, 140 βαθμούς στον αέρα. Δεν θέλουμε να παίξουμε δυνατά, γιατί έχει την ιδιότητα η τορτίγια να ξεραίνεται αμέσως και θα μας γίνει σαν chips. Οπότε δεν θα έχει ωραία υφή μέσα στο στόμα. Οπότε παίζουμε χαμηλά στους 140 βαθμούς και θα ψήσουμε, πάλι μεγάλη προσοχή στο πώς θα πω, για περίπου 5 με 6 λεπτάκια. Ξαναλέω, είναι λίγο να τραγανίσει ίσα-ίσα. Να τραγανίσει ίσα ίσα η τορτίγια, να σε καλά. Θα κάνω ωραία, δεν θέλω τώρα. Είμαστε... Θα θέλω πολύ σωστά όλα. Βέβαια. Σας προσέχει, έτσι. Πέστα, γιατί δεν με καταλαβαίνουν. Επειδή δεν το λέει κανένας, γι' αυτό. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Βάλουμε και μαϊντανό. Κάτσε, περίμενε. Θα βάλω ότι εδώ, να στολίσουμε. Μην έχουν τέτοιο, μας γυρίσουν καλά πιάτο πίσω. Ποιοι! Έχεις δίκιο τώρα, έχεις δίκιο τώρα. Για ποιους μιλάμε, είναι καλά λέει από την ώρα μα είναι. Ρε παιδιά, πραγματικά με χαρά παρουσιάζω το υπέροχο αυτό φαγητό, υπέροχο πιάτο, πεντανόστιμο, υγιεινό, μοναδικό και να μην τρώμε πάντα τα ίδια και τα ίδια που κολλάμε ώρες-ώρες και κολλάει το μυαλό μας και λέμε μα τι. Δοκιμάστε παιδιά, ειλικρινά δεν θέλω στεναχώριες. Κρυθαρότο, ναι. Πάρτε, επόμενος, έλα. All together. Πειρατέ, σας το έχω. Θέλω να δοκιμάσετε. Είναι αριστούργημα. Λοιπόν, ρίχνουμε. Ναι, αμέσως. Λοιπόν, τελείωσε η γέμισή μου. Την έχω απλώσει και στην τελευταία στρώση τη τορτίγια. Ξαναλέω. Άμα δεν βρείτε τορτίγες, αραβική κάνει μια χαρά. Κλείνουμε και 140 βαθμούς στον αέρα για 5 με 6 λεπτάκια, παιδιά, ίσα-ίσα να τραγανίσει η τορτίγια. Άντε πάλι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Ναι. Κράτα μερικές στράτες και την επόμενη εβδομάδα ρίχνω μια μέρα. Γιατί, πού είναι η Ηλιάνα και αυτή μπορεί να το φάει που κάνει δίαιτα λόγω της διατροφής που πρέπει να κάνει τώρα μετά την εγκυμοσύνη. Αλλά πραγματικά είναι και υγιεινό και θρεπτικό και πεντανόστιμο και το φάνε και τα παιδιά, το φάτε και εσύ, το φάμε όλοι πόπο και εύκολα γίνεται και γρήγορα. Ναι, εύκολα. Πότε θα μου το κάνει. Θα το κάνω την άλλη εβδομάδα. Μπαμ, μπαμ. Κοίτα μη μου την κοπανίσει και δεν μου το κάνει και θα πω στην κουζίνα και θα το κάνω μόνη μου. Τι λες, μωρέ, αφού εδώ όλη την εβδομάδα το χάμω θα μας, θα σου κάνω παρτιτούρες. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, κάτσε να βάλω και από πάνω από εδώ. 140 βαθμούς το λέω και το ξαναλέω βασικό, μην το παραλείψετε. 140 βαθμούς. Για 5 με 6 λεπτάκια μόνο στον αέρα ψήνουμε, έτσι. Ίσα-ίσα να τραγανίσει η τορτίγια. Μην μου την ξεράνετε, γιατί θα σας πάει μετά. Βλέπετε ότι την κόβουμε μετά σε κομμάτια και άμα πάτε, την παραψήσετε και πάτε να την κόψετε, θα θρηματιστεί όλη. Γιατί είναι πάρα πολύ λεπτή. Οπότε προσοχή στο τέτοιο. Ναι, αυτό εδώ πέρα είναι καλοκαιρινό, ωραίο. Έχει και τα δύο είναι ωραία. Και τα δύο, ναι, γι' αυτό είναι φρεσκάδα. Είναι τουμπάνο. Πολύ. Πολύ. Αλλά μπήκα στο κρυθαρότο γιατί δεν μου έχει κάνει ποτέ και ήθελα βασικά να δοκιμάσω. Λέω να δω πώς θα κάνει. Νομίζω ότι είχαμε κάνει. Όχι. Θα παίξουμε. Γι' αυτό σε παρακαλώ, γιατί τώρα το καλοκαιράκι ειδικά δεν ξέρω. Σαν μεζές μου αρέσει. Μου θυμίζει καλοκαίρι, παραλία, σε νησάκι. Κάθεσαι στην ακροθαλασσιά και παίρνει ένα ωραίο κρυθαρότο με κάτι από θαλασσινό. Και μόνο που έχει τη γεύση θάλασσα μέσα φτάνει. Ωραία, και βάλουμε μουσική θάλασσα κύματα από πίσω. Ακριβώς. Για να πάμε να δώσω ένα ακόμα δώρο εγώ στις φιλενάδες μου που έχουν μπει εδώ και έχουν κάνει like. Λοιπόν. Η Έλενα Μαντουρέκα είναι η δεύτερη φίλη που κερδίζει. Πάντα μιλάμε στο Instagram. Πάμε να δώσω και μια τρίτη και τις άλλες δύο μετά. Λοιπόν, και η τρίτη μας είναι η Αλεξάνδρα. Σκέτο. Λοιπόν, συνεχίζετε εσείς τα like και να δω πού είσαστε μέχρι στιγμής για να ξέρω κι εγώ. Είσαστε πάνω από 31.000. Μπράβο, κορίτσια μου, περιμένω γιατί έχω δύο ακόμα δώρα. Και είναι και μπόλικες συσκευασίες, ε.
Να τα λέμε και αυτά. Μπράβο. Λοιπόν.